Πείτε μα δύο λόγια για εσά για να σα γνωρίσουμε. Ονομάζομαι Κωνσταντινάκο Γιάννη και ο φίλο μου που δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ ονομάζεται Σπύρο Οικονομάκη. Εμεί οι δύο ξεκινήσαμε αυτή την ιδέα. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για μα. Ε, με το Σπύρο είμαστε παιδικοί φίλοι. Έχουμε όμω τελείω διαφορετικέ επαγγελματικέ κατευθύνσει και ασχολίε. Ο Σπύρο, ο φίλο μου, ασχολείται με επαγγελματικά εδώ και 6 χρόνια με την τεχνολογία και την ανάπτυξη εφαρμογών στον χώρο του web και του mobile. Και, έχει, και είναι και κάτοχο ε, μεταπτυχιακού διπλώματο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Εγώ είμαι απόφυτο σχολή έργων υποδομή και είμαι ενεργό μέλο πολλών τοπικών ομάδων και οργανώσεων που δραστηριοποιείται στην πόλη τη Πάρτη και στον ευρύτερο Δήμο μα. Παρ' όλα αυτά και οι δυο μα είχαμε κοινό παραγωγραστή την αγάπη μα για την πόλη μα, για τον τόπο μα, τη Λακωνία. Και αυτή η αγάπη μα έδωσε το ένασμα να ξεκινήσουμε αυτή την εφαρμογή. Πώ ξεκίνησε λοιπόν αυτή η ιδέα, Θα σα πω μια μικρή ιστορία. Ε, το καλοκαίρι του 2013, πάνω σε μια συζήτηση αναζητούσαμε έξυπνου τρόπου να αναδείξουμε την περιοχή μα. Με την τόσο σημαντική ιστορία, λέμε, έχουμε ομορφιέ. Αναζητούσαμε μια, κάτι, έναν έξυπνο τρόπο. Σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή. Αποφάσισα λοιπόν να ξεκινήσουμε το Pocket Tour. Έτσι ονομάζεται η εφαρμογή μα. Είναι μια εφαρμογή για έξυπνα κινητά, smartphones. Ε, Στόχο ήταν η περιήγηση του χρήστη μέσα από την εφαρμογή στα αξιοθέατα τη περιοχή που βρίσκεται, βάσει τη εκάστοτε τοποθεσία του. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστη θα μπορούσε να βρει γύρω του, ανά πάσα στιγμή και στην ακτίνα που επιθυμούσε, τα διαθέσιμα αξιοθέατα. Γιατί για κινητά. Όπω γνωρίζετε, σχεδόν όλοι πλέον στην εποχή μα χρησιμοποιούν ένα έξυπνο κινητό, smartphone όπω λέμε, που είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και, συν... και διαθέτει δυνατότητα εύρεση τη τοποθεσία, το GPS. Επομένω, είναι πολύ εύκολο για κάθε χρήστη τη εφαρμογή μα και ειδικότερα τον τουρίστα να βρίσκει on the go, όπω λέμε, και όχι μπροστά από έναν υπολογιστή τα σημεία που τον ενδιαφέρουν γύρω του άμεσα και γρήγορα. Όπω φαίνεται και από το όνομα τη εφαρμογή, λοιπόν, το Pocket Tour είναι ένα ταξιδιωτικό οδηγό τσέπη και όχι μόνο βέβαια. Από όσο γνωρίζω όμω, υπάρχουν πολλέ παρόμοιε εφαρμογέ. Σε τι διαφέρει το Pocket Tour. Mm, ωραία. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι όντω αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν πολλέ ανάλογε εφαρμογέ. Οι περισσότερε όμω αφορούν συγκεκριμένε πόλει ή νομού. Επομένω, αν θέλει κάποιο να επισκεφτεί διαφορετικά μέρη και να γνωρίσει τα αξιοθέατα κάθε τόπου, θα πρέπει να εγκαταστήσει στο κινητό του πολλέ διαφορετικέ εφαρμογέ. Πράγμα που στην πραγματικότητα οι περισσότεροι χρήστε δεν κάνουν. Σύμφωνα με στατιστικά βέβαια που γνωρίζουμε. Ε, αποφασίσαμε λοιπόν να διαφοροποιηθούμε σε αυτό και να διευρύνουμε τη δική μα εφαρμογή ώστε να συμπεριλάβουμε όλη την Ελλάδα σε μία εφαρμογή. Αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα καλύπτουμε το 75% τη χώρα μα. Επιπλέον θα ήθελα να πω ότι προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τι ε, ανάγκες ανάγκε ενό τουρίστα, μπήκαμε εμεί στη θέση του για να καταλάβουμε ποια θα πρέπει να είναι η κατάλληλη πληροφορία που θα του παρέχεται για κάθε σημείο που θα του δίνουμε. Καταλήξαμε λοιπόν στα εξή. Πρώτον, στη φωτογραφία του σημείου. Δεύτερον, στο τηλέφωνο για επικοινωνία. Μια και για παράδειγμα, σε κάποιο από τα αξιοθέατα θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με του υπευθύνου. Τρίτον, το ωράριο λειτουργία. Όταν πρόκειται για μουσεία, αρχαιολογικού χώρου κλπ., μια και είναι απογοητευτικό να πάει κάποιο σε ένα μέρο και να το βρίσκει κλειστό. Τέταρτον, τι τιμέ των εισιτηρίων. Ιδιαίτερα χρήσιμη αυτή η πληροφορία στον προπολογισμό και την οργάνωση ενό ταξιδίου. Ε, και πέμπτον, είναι ιστορικέ και άλλε πληροφορίε σχετικά με το αξιοθέατο. Είναι το πιο σημαντικό στοιχείο τη εφαρμογή μα. Σκεφτείτε κάποιο να φτάνει π.χ. στην Αρχαία Σπάρτη, στο άγαλμα του Λεωνίδα και να μην γνωρίζει τίποτα σχετικό με αυτό το αξιοθέατο. Μέσα από την εφαρμογή μα του δίνεται η αναλυτική περιγραφή του σημείου εύκολα και γρήγορα. Και κάτι ακόμα, μην ξεχάσω. Ο τουρισμό και γενικώ τα ταξίδια είναι μια ευχάριστη και διασκε... διασκεδαστική δραστηριότητα. Ο ταξιδιώτη δεν θέλει απλά να βλέπει αξιοθέατα και να διαβάζει πληροφορίε. Έτσι, σκεφτήκαμε να κάνουμε την εφαρμογή μα πιο ελκυστική για τον χρήστη. Φτιάξαμε ένα κοινωνικό δίκτυο όπου ο χρήστη έχει το δικό του προσωπικό λογαριασμό και έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά με του υπόλοιπου χρήστε τη εφαρμογή. Εξηγήστε μα αυτό το διαφορετικό διαδραστικό στοιχείο του Pocket Tour. Λοιπόν, ε, μέσα από αυτό το κοινωνικό δίκτυο ο χρήστη μπορεί να αποκτήσει και να ακολουθήσει φίλου που μοιράζονται με αυτόν την ίδια αγάπη για τα ταξίδια. Να κάνει τσεκίνη στα μέρη που επισκέπτεται, like στη δραστηριότητα των φίλων του ή να βαθμολογεί τα αξιοθέατα που επισκέπτεται, ω προ την καθαριότητα ή την τιμή του εισιτήριου, για παράδειγμα. Μπορεί να κρατήσει ζωντανέ τι αναμνήσει των ταξιδιών του μέσα από μια διαδρομή αποτυπωμένη στο χάρτη ή να λάβει προ... προτάσει για τι επόμενε εξορμίσει του, βάσει των προσωπικών του προτιμήσεων και των προηγούμενων ταξιδιών του. Ακόμη, μέσα από αυτή ε, τη δραστηριότητα των χρηστών μπορούμε να εξάγουμε σημαντικά στατιστικά στοιχεία και συμπεράσματα για την επισκεψιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών προσφέροντας στο κάθε αξιοθέατο. Στοιχεία δηλαδή που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους δήμους και γενικώ τους υπευθύνους του κάθε σημείου προς βελτίωση και την εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών και καταστάσεων. Θεωρούμε αυτό το στοιχείο της εφαρμογής ιδιαίτερα σημαντικό και χρήσιμο. Η γνώμη του χρήστη, τουρίστα δηλαδή, αποκτά δύναμη και συμβάλλει στη βελτίωση των τουριστικών υποδομών και την ανάπτυξη του τόπου μέσω τη ανάδειξη των θετικών και αρνητικών στοιχείων του κάθε σημείου από τον ίδιο τον άμεσα τον ενδιαφερόμενο, δηλαδή τον τουρίστα. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά παράλληλα δύσκολο το εγχείρημά σα. Ε, ναι, οι δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε κατά την ανάπτυξη του Pocket Tour νομίζω είναι απόλυτα ξεκάθαρε, μια και μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο όγκο Το τεχνικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο έγινε σχετικά γρήγορα. Η προσπάθεια όμω για συλλογή έγκυρων και επικυρωμένων δεδομένων και πληροφοριών ήταν και είναι πολύ δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, η αγάπη για, το, για αυτό που κάνουμε μα δίνει τη δύναμη να προχωράμε και να εξελισσόμαστε χρησιμοποιώντα νέε τεχνολογίε, ώστε να αυτοματοποιούνται κάποιε δύσκολε και χρονοβόρε διαδικασίε. Ο επόμενο στόχο ποιο είναι. Η Ελλάδα είναι μόνο η αρχή. Σύντομα θα συμπεριλάβουμε δύο ακόμα χώρε τη Ευρώπη. Πού μπορούμε να βρούμε το Pocket Tour. Η εφαρμογή μας είναι διαθέσιμη δωρεάν στο Google Play για συσκευές Android. Ακόμα μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας www.pocketour.com ή να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Twitter.